Και πάω στην αίθουσα σύνταξης όπου βρίσκεται ο Χρήστος Αβραμίδης. Γιατί, Χρήστο, οι υποκλοπές επιστρέφουν και μας θυμίζουν τα περασμένα, και αυτή τη φορά όχι από εγχώριο μέσο. New York Times αυτή τη φορά. Η Άρτεμι Σίφορντ, πρώην στέλεχος του Facebook και υπεύθυνη κυβερνοασφάλειας, ήταν υπό παρακολούθηση και από την ΑΕΠ και από το κακόβουλο λογισμικό Predator, σύμφωνα με το έγκριτο αμερικάνικο μέσο μαζικής ενημέρωσης. Επικαλούνται έγγραφα που περιήλθαν στην κατοχή τους, η New York Times, και αναφέρουν αυτολεξή ότι η υπηρεσία κατασκοπίας, δηλαδή η ΑΕΠ, και όποιος εμφύτευσε το spyware γνωστό ως Predator, δούλευαν χέρι-χέρι. Έχουμε επομένως μία επιβεβαίωση των δημοσιευμάτων του ντοκουμέντου και ταυτόχρονα έχουμε ακόμη έναν άνθρωπο που βρισκόταν υπό παρακολούθηση και από το παράνομο λογισμικό και από την νόμιμη ΑΕΠ. Θα πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι εδώ είναι δύο ακόμα στοιχεία που συνηγορούν στην υπόθεση ότι ο εγκέφαλος πίσω από αυτές τις παρακολουθήσεις είναι κοινός. Και ένα ακόμα στοιχείο είναι και ο τρόπος επιμόλυνσης. Όπως καταγγέλει η αντιπολίτευση, έτσι. Όπως καταγγέλει η αντιπολίτευση, αλλά και όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι και το να δούμε πώς ακριβώς επιμολύθηκε, διότι φαίνεται να έκλεισε μέσω της επίσημης πλατφόρμας την αναμνηστική δόση εμβολίου και στη συνέχεια έλαβε ένα SMS το οποίο επιβεβαίωνε τον εμβολιασμό, τέλος πάντων, το ραντεβού. Στη συνέχεια έλαβε και δεύτερο SMS με το οποίο τη ζητούσαν να επιβεβαιώσει το ραντεβού της κάνοντας κλικ σε έναν σύνδεσμο ο οποίος, όπως καταλαβαίνουμε, ήταν ο μολυσμένος σύνδεσμος. Εδώ γεννάται ένα ερώτημα. Ποιος μπορεί να είχε πρόσβαση στα πολύ ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα υγείας ενός ανθρώπου, ειδικά σε ό,τι αφορά τον εμβολιασμό? Μόνο το κράτος θα μπορούσε να έχει. Ή κάποιος, τέλος πάντων, που θα το διέρευσε από το κράτος. Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί για την ιστορία ότι η Άρτεμι Σίφορντ είχε στείλει το τηλέφωνό της στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο και στο Citizen Lab και είχε διαγνωστεί ότι το τηλέφωνο ήταν όντως μολυσμένο από το κακόβουλο λογισμικό. Τέλος, θα πρέπει να σημειώσουμε δύο ακόμα ζητήματα που θέτουν οι New York Times. Μάλιστα. Αναφέρουν για τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ότι έχει δεχθεί πιέσεις να εξηγήσει πώς και γιατί το Predator πουλήθηκε από την Ελλάδα και χρησιμοποιήθηκε στην Ελλάδα, υποτίθεται εν αγνία της κυβέρνησης, εναντίον μελών της κυβέρνησής του, πολιτικών της αντιπολίτευσης και δημοσιογράφων. Και ένα ακόμα σημείο που είναι και το τελευταίο που θα αναφέρουμε είναι ότι στο δημοσίευμα αναφέρεται και η πρόσφατη νομοθέτηση με βάση την οποία είναι αδύνατο κάποιος να μάθει... Σε τρία χρόνια θα ενημερωθεί η κυρία Σίφορντ και αν από την συγκεκριμένη επιτροπή. Ναι, αναφέρει δεικτικά, αναφέρουν οι New York Times ότι από τότε που ήρθαν στο φως μια σειρά υποθέσεων υποκλοπών η κυβέρνηση άλλαξε δύο φορές τους νόμους. Ευχαριστώ θερμά, Χρήστο Αβραμίδη. Έχει ενδιαφέρον να ακούμε και τι λέει ο Διεθνής Τύπος για το θέμα των υποκλοπών. Να σε...